Την ένταξη των πληγέντων του νομού της Ηλίας από την έντονη κακοκαιρία στους δικαιούχους των μέτρων στήριξης και των ευνοϊκών διατάξεων, καταναλογία των ρυθμίσεων για τους πληγέντες του Ιαννού, ζητά ο Ηλίος βουλευτής του κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης εν ώψη της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Όπως τόνισε ο κ. Κατρίνης, οι περιοχές αυτές που επλήγησαν είναι πρωτίστως αγροτικές και οι επιπτώσεις είναι άμεσες και αγγίζουν όλη την τοπική οικονομία και κοινωνία. Ο κ. Κατρίνης χαρακτηρίζει αυτονόητη την ένταξη των πληγέντων των περιοχών αυτών στους δικαιούχους των μέτρων στήριξης αλλά και των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα πρέπει να υπαχθούν τόσο στα χρηματοδοτικά μέτρα όσο και στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν την αναστολή πληστηριασμών, τις συμβάσεις εργασίας και την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Συζητάμε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν στην ανακούφιση των πληγών που άνοιξαν οι πρόσφατες θεομηνίες και εμείς ως κίνημα αλλαγής έχουμε εξ αρχής ξεκαθαρίσει ότι στηρίζουμε αυτό το νομοσχέδιο, βεβαίως με παρατηρήσεις και επισημάνσεις όπως αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας, ο Βασίλης Οκεγκέρογλου. Ζητούμε ενιαίες ημερομηνίες αναστολής καταβολής των υποχρεώσεων σε δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, τοπική αυτοδιοίκηση, αναστολή καταβολής όλων των υποχρεώσεων στις περιοχές που έχουν πάθει πλήρη καταστροφή και όχι να έχουμε τμηματικές αναστολές και βεβαίως το αυτονόητο, αυτόματη εφαρμογή των μέτρων ανακούφισης που ψηφίζουμε σήμερα στη Βουλή σε όσες περιοχές είτε έχουν υποστεί είτε υποστούν στο μέλλον και αντιμετωπίσουν ανάλογα καιρικά φαινόμενα ανεξαρτήτως της έκτασης, γιατί το αν καταστραφούν 15 ή χιλιάδες κατοικίες δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι καταστράφηκαν και είναι 15 σε μια περιοχή έχουν ανάγκη λιγότερη στήριξη από ότι οι συμπατριώτες μας στην Καρδίτσα. Αναφέρθηκε για το Ηράκλειο και ο κύριος Κεγκέρογλου. Θέλω και εγώ να πω ότι και στην Ηλία είχα μακριά καιρικά φαινόμενα, κύριε Υπουργέ, χαλαζοπτώσεις, ανεμοθύελες, στο Γιαννιτσοχώρι, στο Νιοχώρι, στο Δήμο της Ζαχάρου, σε πάρα πολλά χωριά, στο Δήμο του Πύργου. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει ανάλογη εφαρμογή των μέτρων ανακούφισης και στους κατοίκους των περιοχών αυτών, οι οποίοι έχουν υποστεί ολική καταστροφή, έστω και αν είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις. Χρειάζεται λοιπόν η εφαρμογή οριζοντίων μέτρων με άμεση ανακούφιση χωρίς γραφειοκρατία. Βέβαια, μην υιοθετήσετε το μοντέλο του κύριου Καραμαλή το 2007 στην Ηλία με τα τριχύλιαρα, γιατί ξέρουμε τις παρενέργειες, κύριε Υπουργέ. Και εξατομίκευση των ζημιών σε επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, με χορήγηση των επιδοτήσεων ιδιαίτερα στους παραγωγούς που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, άμεση ενεργοποίηση του ΕΛΓΑ, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αμεσότητα.